ανοίγει την πόρτα ο άντρας μετά το κλειδί εκεί, ανοίγει, τι να δει, μία κούλα με ένα κεφάλι τούμπανο, μαυρισμένα όλα, βάζει τα κλάματα, κάνουμε μία έτσι, μπαίνουμε μέσα, τι να δούμε, βλέπουμε το συγχωρεμένο τον κύριο Χρήστο, κομμάτια, από εδώ και πάνω δεν υπήρχε, αυτό ήταν επαθασόκ. Η γυναίκα που βρήκε το ζευγάρι λίγη ώρα μετά την άγρια επίθεση περιγράφει χωρίς να έχει ξεπεράσει το σοκ την εικόνα που αντίκρισε. Εδώ ήταν δεμένος ο κύριος Χρήστος. Εδώ. Τον είχαν δεμένο με την τριχιά. Χτυπημένο αλίπητα. Μπαίνω μέσα εγώ και τον βλέπω και ήταν τα αίματα πεταμένα εδώ, στο παράθυρο, στο χαλί κάτω, στο μαξιλάρι της γιαγιάς. Ο 76χρονος άνδρας υπέκυψε χθες βράδυ στα τραύματά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Το βράδυ της Παρασκευής, ο 76χρονος και η 60χρονη σύζυγός του φρόντιζαν την κατάκητη μητέρα του στο σπίτι του στη Νέα Λεύκη Λάρισας. Βγήκε για λίγο στην αυλή και οι δράστες που καιροφυλακτούσαν τον άρπαξαν. Οι δράστες έσυραν με τη βία τον 76χρονο εδώ στο καθιστικό και τον έδεσαν στον καναπέ με αυτό το σκηνί που βρήκαν στην αποθήκη. Στη συνέχεια άρχισαν να τον γροθοκοπούν ανελαίητα μπροστά στην κατάκητη μητέρα του. Οι δύο ληστές φορούσαν κουκούλες και ο ένας οπλοφορούσε. Μιλούσαν αλβανικά, χτυπούσαν βάναυσα το ζευγάρι και ζητούσαν λίρες. Μπήκαν μέσα, μιλήσανε, δεν ξέρω τι. Αυτό, τα λεφτά, τις λίρες. Γιατί εγώ βρήκα λεφτά επάνω. Δεν πήραν λεφτά. Τι έτσι μας βρήκε, ναι. Πολύ μεγάλο κακό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως. Τίποτα. Ούτε μπορούσαν να τους πιάσουν, ούτε. Τι να πω, δεν ξέρω. Η 60χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς ενημερώθηκε τυχαία από νοσηλευτή για την κατάληξη του σύζυγου της. Στα 20 χρόνια που έχω νευροχειρουργό στη Λάρισα, ήταν ένα από τα 2-3 βαρύτατους ξυλοδαρμούς.